πολιτική επικαιρότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω, και το λέω ανθρώπινα, επειδή ξέρουμε ότι ο γιος σας δοκιμάστηκε σε μια εκδρομή που είχε εκεί στο Περού με μια άλλη φίλη του που ήταν. Πώς είναι τα παιδιά και τι νεότερα έχουμε? Ευχαριστώ καταρχάς για το ενδιαφέρον. Ο γιος μου είναι καλά, το κορίτσι μας είναι λίγο τραυματισμένο. Γίνεται προσπάθεια να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και με ασφάλεια στην πατρίδα. Ναι, μιλάμε για αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα, γιατί ουσιαστικά σε αυτό το λεωφορείο που βλέπετε, τα παιδιά είχαν και άλλους επισκέπτες, πηγαίνανε μια εκδρομή και έπεσε. Στο Μάτσου Πίτσου. Ναι, έπεσε σε χαράδρα, σκοτώθηκαν 4 άτομα. Ευτυχώς οι 2 Έλληνες είναι καλά. Το κορίτσι δεν έχει πρόβλημα με την. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, απλώς είναι θέμα μεταφοράς πια στη Λίμα. Προσπάθεια να μεταφερθεί στη Λίμα και από εκεί να μεταφερθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα με ασφάλεια λόγω του τραυματισμού στην Ελλάδα. Τα περαστικά μας, σιδερένια τα παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι περάσατε αγωνία και από θαύμα. Σώθηκαν, είχαμε 4 νεκρούς. Ναι, βέβαια, γι' αυτό το λέμε. Γι' αυτό το λέμε. Στην Επιτροπή, από ό,τι κατάλαβα, κάνατε μια συμβαστική πρόταση να πάει το έργο της εξεταστικής από το 2016. Τότε που είχατε καταγγείλει εσείς ότι παρακολουθούνταν τα σταθερά τηλέφωνα του Περισσού. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Από τη μέχρι τώρα συζήτηση νομίζω μας διαφεύγει το εξής και δεν διαφεύγει έτσι, σκόπιμα διαφεύγει. Υπάρχει ένα άθλιο πλέγμα οδηγιών κοινοτικών, νόμων και διακρατικών συμφωνιών που δίνει τη δυνατότητα σε έναν υπάλληλο, τον διευθυντή της ΕΕΠ, ο οποίος ψηφίστηκε χτες μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, έχοντας και προσόντα, γιατί άκουσα και για προσόντα, να λέει ουδής εξαιρείται. Αυτή την άθλια δήλωση την κάνει γιατί στηρίζεται σε ένα πλέγμα νόμων. Ουδής εξαιρείται. Εξαιρείται λοιπόν από αυτό το θεσμικό πλαίσιο ο βουλευτής Χ, ο ευρωβουλευτής Χ, όλοι εμείς που συζητάμε κύριε Χασαπόπουλε, όχι. Γι' αυτό τα τελευταία 10 χρόνια με 4 διαφορετικές κυβερνήσεις, 100.000 Έλληνες παρακολουθούνταν. Και μάλιστα με το είπε βέβαια απριόρι, έτσι, είπε απριόρι ότι... Ακούστε, είπα να πει απριόρι, εθνική ασφάλεια, 2 κρατικοί υπάλληλοι, ένας εισαγγελέας και ο διευθυντής της ΕΕΠ δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθεί το οποιοδήποτε. Δεν εξαιρείται ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής, ο Χ, ο Ψ από αυτό τον κανόνα. Και αυτό τον κανόνα τον έχουν ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με τη Νέα Δημοκρατία συντροπολογία που δίνει τη δυνατότητα να μην ενημερώνεται το θύμα αφού περάσει παρακολούθηση ότι ξέρει σε παρακολουθούσα. Τι σημαίνει εθνική ασφάλεια? Εμείς λοιπόν χτες είπαμε το εξής απλό. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Όχι διαδικασίες να ψάξουμε 10 χρόνια πίσω, 20 χρόνια πίσω, γενικά το θέμα παρακολουθείς. Συγκεκριμένες καταγγελίες. Είναι η μεθόδευση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι οι καταγγελίες, οι επώνυμες για δημοσιογράφους. Είναι η καταγγελία από το 2016, στην οποία θα προσθέσω εγώ ένα ακόμα γιατί, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί από το 2016 παρακολουθούνταν το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ και γιατί συνεχίστηκαν αυτές οι παρακολουθήσεις και το 2019 και το 2020. Και αγνοήθηκαν και όλες οι καταγγελίες. Δεν εξετάστηκαν ποτέ. Είναι καταγγελίες συγκεκριμένες. Είναι καταγγελίες συγκεκριμένες, οι οποίες πρέπει και από εσάς αγνοήθηκαν, γιατί και το 19 και το 20 συνεχίστηκαν οι ακροάσεις του τηλεφωνικού κέντρου. Άρα λοιπόν η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει αυτά, να αποδώσει ευθύνες, να χυθεί όσο γίνεται φως σε συγκεκριμένα περιστατικά που ξεκινάνε με την αποκάλυψη, με την άθλια μεθόδευση σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζονται με συγκεκριμένες καταγγελίες δημοσιογράφων και με το θέμα των συνακροάσεων της παρακολούθησης του τηλεφωνικού κέντρου. Αν υπάρχει κάτι άλλο συγκεκριμένο όμως, να μπει και αυτό σε εξέταση. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι και στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής πρέπει να έρθουν να μιλήσουν και να δώσουν λόγο και ο Δημητριάδης και ο προηγούμενος διευθυντής και η συγκεκριμένη εισαγγελέα για να βγουν όσα γίνονται στην επιφάνεια. Η παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ είναι συγκεκριμένη καταγγελία η οποία έγινε και το 2016 αλλά και επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίστηκε. Άρα πρέπει να διερευνηθούν συγκεκριμένα γεγονότα
ξεκινώντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τους δημοσιογράφους, το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Καταλαβαίνω την προσπάθεια εξαίρεσης. Στην ίδια επιτροπή. Που λέει βεβαίως στην ίδια επιτροπή, γιατί το θέμα της επιτροπής είναι αυτό. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε με απόφαση δύο ανθρώπων να παρακολουθείτε. Όχι γενικά και αόριστα, σε βάθος δεκαετίας ή 20 ετίας, όχι γενική συζήτηση, συγκεκριμένες καταγγελίες. Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένες αυτές οι καταγγελίες, είναι όνομα διεύθυνση, είναι γίδα στην πλάτη, που είπε και ο κύριος Ζαχαριάδης. Από εκεί και πέρα, και τελειώνω με αυτό, ας προβληματιστούμε. Αυτή η νόμη, αυτό το πλέγμα, είναι μέρος μιας συνολικότερης κατασταλτικής πολιτικής που θεωρεί το ριζοσπαστισμό αιχμή και της τρομοκρατίας. Αυτά λένε οι κοινοτικές οδηγίες. Γι' αυτό θέλουν να μας παρακολουθούν όλους. Και εδώ κοιτάξτε, οι διακρίσεις, ο πολιτικός πρέπει ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά ο εργαζόμενος, ο συνδικαλιστής, ο άλλος που αγωνίζεται και παρακολουθείται, αυτός έτσι. Όλοι θέλουν ασφαλιστικές δικλίδες και όχι διαχωριστές. Την καλημέρα μας.